Ακούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Formula 1 για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ερχόμαστε μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να το ξεχάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έναν αγώνα πολύ βαρετό, χωρίς δράση, και ελπίζουμε σήμερα να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε μια πίστα που συνήθως τα πάω πάρα πολύ καλά, εκμεταλλευόμενος τη στρατηγική που συνήθως επιλέγω στη συγκεκριμένη πίστα, ειδικά όταν έχω ένα πιο αδύναμο μονοθέσιο. Σήμερα περιμένουμε και κάποιες αναβαθμίσεις, θα βάλουμε και κάποια αναβάθμιση να γίνει για να έχουμε διαθέσιμη στο μέλλον να δούμε αν πετυχαίνει ή όχι για να γίνει πιο γρήγορο το δικό μας μονοθέσιο. Τη μία αναβάθμιση που θέλω να βάλω είναι στην αεροδυναμική, αλλά και στο σασί εννοείται, αν θα έχουμε τους πόντους. Για την ώρα βάζουμε στην αεροδυναμική, δεν έχουμε άλλους πόντους να βάλουμε τώρα, θα προχωρήσουμε λίγο το χρόνο. Βλέπετε ότι μία μεγάλη αναβάθμιση που περιμέναμε στην αεροδυναμική και μία μεγάλη στο σασί έχουν πετύχει, άρα αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει, ειδικά στο σασί που θα μειώσει τη φθορά στα ελαστικά, γιατί σήμερα θέλω να παίξω στρατηγικά. Πλέον ανεβήκαμε στην προτελευταία θέση στο R&D και με τις επόμενες αναβαθμίσεις ελπίζουμε να ανεβούμε και άλλο. Τώρα θα πάμε στις κατακτήρες δοκιμές στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Το νυχτερινό αγώνα ήταν και ο πρώτος νυχτερινός αγώνας στην ιστορία στη Φόρμουλα 1. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εδώ και στον αγώνα, αλλά και στις κατακτήριες. Πάμε τώρα κατευθείαν στο Q1, στην δεύτερη μας προσπάθεια. Βλέπετε ότι έχουμε ακόμα πολύ χρόνο, αλλά μπήκα πολύ γρήγορα για δεύτερη προσπάθεια, γιατί έρχεται η βροχή όπου να είναι. Και για την ώρα είμαι στην προτελευταία θέση, δίπλα με τον George Russell. Φαίνεται ότι παρόλο που πέτυχαν οι αναβαθμίσεις, δεν έχουμε το ρυθμό, αλλά δεν με χαλάει καθόλου αυτό. Ξέρω ότι με τη στρατηγική, ειδικά εδώ η στρατηγική για τα μονοθέσια που είναι εκτός δεκάδας, είναι πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει να βρεθούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και από εκεί και πέρα να κάνουμε έναν αγώνα με την στρατηγική. Θα παίξουμε στρατηγικά σήμερα για να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι ίσα ίσα καταφέρνω να βελτιώσω λίγο το χρόνο μου στο πρώτο και στο δεύτερο σέκτορ. Τώρα είμαστε στο τρίτο σέκτορ. Εδώ είχα κάνει τα λίγα λαθάκια στην πρώτη μου προσπάθεια. Και τώρα εδώ βλέπετε ότι που δεν κάνω τα λάθη, βελτιώνω το χρόνο μου σχεδόν 2 δέκατα, ίσως να φτάσουμε και στα 4 και 5 δέκατα. Και βλέπετε, πλησιάζω και τα 6 δέκατα. Πάρα πολύ καλή βελτίωση. Τώρα πάμε εδώ στις δύο τελευταίες στροφές. Τελευταία στροφή, βγαίνουμε στην ευθεία τερματισμού, περνάμε τη γραμμή και ανεβαίνουμε στη 18η θέση μπροστά από τον George Russell. Μετά από πάρα πολύ καιρό είμαστε μπροστά από τον George Russell. Όμως τώρα θα πάμε να δούμε εδώ την τελική κατάταξη, να δούμε αν ο Russell τελικά βελτίωσε το χρόνο του, και βλέπετε ότι δεν βελτίωσε και ήμασταν αρκετά κοντά στην Aston Martin του Lance Stroll, αλλά ακόμα δεν έχουμε δυνατό μονοθέσιο. Δεν πειράζει, εμείς θα το παλέψουμε με τη στρατηγική να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Ποιος έχει πάρει την pole position? Pole position έχει πάρει ο Lewis Hamilton. Δεύτερος είναι ο Valtteri Bottas, μια συνηθισμένη εικόνα. Να δούμε αν εγώ ευνοήθηκα από κάποια ποινή κάποιου οδηγού και να δούμε την στρατηγική που θα επιλέξουμε, που σίγουρα για εμένα θα είναι στρατηγική ενός pit stop. Οι πιθανόν τα μποτάκια να επιλέξουν στρατηγική διών pit stop και αυτό σίγουρα θα με βάλει δυνατά μέσα στο παιχνίδι για βαθμούς. Να δούμε τώρα αν υπάρχει κάποια ποινή σε κάποιον οδηγό. Να ξεκινήσουμε λίγο πιο ψηλά. Βλέπετε ο Max Verstappen ξεκινάει εδώ 10ος. Εγώ ξεκινάω 13ος. Πάρα πολύ καλό αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που έχουν πάρει ποινή, άρα θα ξεκινήσουμε πολύ ψηλά. Έχουμε επιλογή στρατηγικής και αυτό σίγουρα μας ευνοεί πάρα μα πάρα πολύ. Όπως έχω πει, η στρατηγική θα είναι ενός pit stop και επειδή ταιριάζει να ξεκινήσω με τα σκληρά ελαστικά, επειδή βλέπω ότι η στρατηγική διών pit stop, όσοι ξεκινάνε με μεσαία ελαστικά, πιθανόν να κάνουν στρατηγική διών pit stop όπως και αυτοί που ξεκινάνε με μαλακά, θα βάλουμε τα σκληρά ελαστικά και έτσι 2-3 γύρους πριν μπουν όλοι οι οδηγοί για την δεύτερη αλλαγή, τότε θα μπω και εγώ και θα μπω με φρέσκα ελαστικά στην πίστα και έτσι ίσως να καταφέρω να κερδίσω και θέσεις από προπορευόμενα μονοθέσια. Συν αυτά που θα είναι πίσω μου και θα μπλέξουν στην κίνηση, θα μπλέξουν και στην άμυνα που θα τους παρουσιάσω όταν θα βρεθούν πίσω μου. Είναι μια πίστα που δύσκολα προσπερνάει κανείς και εκμεταλλεύομαι την στρατηγική και την άμυνα που ξέρω να κάνω πάρα πολύ καλά. Όμως από τα λόγια στην πράξη είναι πάρα πολύ μακριά τα πράγματα, γι' αυτό πάμε να δούμε στην πράξη τι θα συμβεί. Πάμε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Σιγκαπούρης.
Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Σιγκαπούρης με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αμέσως και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε καλύτερα από το Verstappen που έχει και καλύτερο μονοθέσιο, αλλά και μεσαία ελαστικά. Και αμέσως βλέπετε ότι επιταχύνει. Δέχομαι και επίθεση από τον Ρικάρντο και από την εξωτερική. Εδώ βουτάω στα φρένα, περνάω τον Verstappen και τώρα ρόδα με ρόδα εδώ με τον Τζοβινάτσι στη δεύτερη στροφή. Τώρα πάμε στην τρίτη στροφή. Έχω την εξωτερική γραμμή να δούμε αν θα υποχωρήσει τελικά ο Τζοβινάτσι που έχει τα μαλακά ελαστικά. Επιμένει αυτό και βλέπετε περνάει μπροστά. Να δούμε στην επόμενη στροφή. Βουτάω στα φρένα από την εσωτερική. Ακόμα ρόδα με ρόδα εδώ με τον Τζοβινάτσι. Να δούμε ποιο θα έχει την καλύτερη επιτάχυνση. Επιταχύνει καλύτερα ο Τζοβινάτσι, με πιέζει και ο Verstappen. Κολλάω πίσω από τον Τζοβινάτσι να πάρω τα κενά. Να δούμε στην επόμενη στροφή εδώ που θα φρενάρει πολύ νωρίς ο Τζοβινάτσι. Χώνομαι από την εσωτερική, τον αναγκάζω λίγο να ανοίξει τη γραμμή του και βγαίνω μπροστά από τον Τζοβινάτσι. Ανεβαίνω στην 10η θέση και επόμενο μπροστά μου είναι ο Esteban Ocon. Όλοι οι οδηγοί, νομίζω οι περισσότεροι βασικά, είναι με μεσαία ελαστικά. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ρυθμό με τα προπορευόμενα μονοθέσια και τι πίεση θα δεχτούμε από τον Τζοβινάτσι που έχει μαλακά ελαστικά, που στους πρώτους 2-3 γύρους τουλάχιστον θα είναι σίγουρα πιο γρήγορος από εμένα, και αν θα μας πιέσει και ο Verstappen που και αυτός σίγουρα θέλει να ανεβεί στις πρώτες θέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρουμε σε σωστή θερμοκρασία τα δικά μας ελαστικά, να πιέσουμε να μείνουμε κοντά στον Οκόν, ώστε να δούμε αν μπορούμε να μείνουμε σε απόσταση DRS, ώστε έτσι να μην δεχτούμε πάρα πολύ πίεση από τον Τζοβινάτσι. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό, να δούμε πόσο θα πιέσει ο Τζοβινάτσι, πού θα είναι απειλητικός και αν θα μπορέσει να μας προσπεράσει. Γιατί σίγουρα θα αμυνθώ. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια πολύ καλή θέση για να βρεθώ μέσα στους βαθμούς λόγω της στρατηγικής που έχω και σήμερα. Σίγουρα θα πάρουμε βαθμούς και πιστεύω θα πάρουμε πολύ καλούς βαθμούς, γιατί αυτή η στρατηγική αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή. Όλοι θα είναι λογικά σε στρατηγική 2 pit stop. Δεν νομίζω να υπάρχει μονοθέσιο που να κάνει στρατηγική ενός pit stop. Τώρα όμως εδώ βλέπετε στην ευθεία τερματισμού ο Τζοβινάτσι έρχεται από τα αριστερά, προσπαθεί να κάνει την κίνηση, το στριμώγνω για να έχει πολύ κλειστή γραμμή στην πρώτη στροφή και καταφέρνω από την εξωτερική στα φρένα να τον κρατήσω πίσω μου και κρατάω ακόμα την 11η θέση μπαίνοντας στον δεύτερο γύρο. Βλέπετε ότι έχει ήδη απομακρυνθεί ο Esteban Ocon, ο Γάλλος οδηγός. Φαίνεται ότι παρόλο που τελευταία είμαστε πολύ κοντά για κάποιο λόγο σε απόδοση με την Αλπίν, καταφέρνει και απομακρύνεται εδώ, άρα εγώ θα πρέπει να μείνω εδώ στην άμυνα απέναντι στον Τζοβινάτσι που ακόμα έχει πιο γρήγορα ελαστικά από εμένα και σίγουρα θα ζοριστώ εγώ πάρα πολύ με τα σκληρά, αλλά νομίζω ότι έχω το ρυθμό να κρατήσω πίσω μου τον Τζοβινάτσι αλλά και την ικανότητα να κάνω σωστή άμυνα ώστε να μην μπορέσει να με προσπεράσει. Τώρα σημασία έχει αυτοί που είναι μπροστά μου όταν μπουν να κάνουν αλλαγή ελαστικών να μπλέξουν σε κίνηση με τα πιο αργά μονοθέσια και όταν με φτάσουν από εκεί και πέρα να κάνω πολύ σκληρή άμυνα μέχρι να έρθει η ώρα να κάνω την δική μου αλλαγή ελαστικών. Θα έχουμε πολύ δρόμο μέχρι εκεί, έχουμε πάρα πολλούς γύρους μπροστά μας μέχρι να συμβεί αυτό και πολλά μπορούν να συμβούν. Δεν ευχόμαστε και πάρα πολύ σε ένα safety car. Safety car ίσως να θέλω κοντά όταν έρθει η ώρα να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Δεν χρειάζομαι τώρα κάποιο safety car. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο γιατί θα μας βάλει σε λίγο πιο δύσκολη θέση αλλά και πάλι θα είμαι ευνοημένος από τη στρατηγική. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τον τρίτο γύρο που θα έχει το DRS ο Τζοβινάτσι από εμένα όπως και ο Verstappen και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί και να δούμε πόσο απειλητικός θα είναι ο Τζοβινάτσι στη μεγάλη ευθεία με το DRS. Πιστεύω μόνο εκεί μπορεί να με απειλήσει και ίσως και στην ευθεία τερματισμού που εγώ για κάποιο λόγο ζορίζομαι πάρα πολύ στις τελευταίες στροφές και τα μποτάκια είναι πιο γρήγορα από εμένα. Μπαίνουμε τώρα στον τρίτο γύρο, μερικές στροφές ακόμα μας χωρίζουν από τη μεγάλη ευθεία με το DRS και να δούμε πόσο γρήγορος είναι ο Τζοβινάτσι εκεί και αν μπορεί να με απειλήσει. Εννοείται ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω κάθε τεχνική που ξέρω για να αμυνθώ, θα χρησιμοποιήσω όλο το ERS που έχω και ελπίζω να καταφέρω να τον κρατήσω πίσω μου. Τώρα μπαίνουμε εδώ στην ευθεία με το DRS. Ανοίγει το DRS ο Τζοβινάτσι, είναι κολλημένος πίσω μου. Εγώ έχω ανοιχτό το ERS εδώ. Πλησιάζουμε προς την επόμενη στροφή. Δεν με πλησιάζει αρκετά γρήγορα ο Τζοβινάτσι και νομίζω αν δεν μπόρεσε να το κάνει τώρα, δεν θα μπορέσει να το κάνει στη συνέχεια γιατί πλέον σιγά σιγά όσο θα προχωράει ο αγώνας θα έχει φθορά στα δικά του μαλακά ελαστικά και θα έρθει η ώρα να κάνει αυτός αλλαγή ελαστικών πολύ νωρίς μέσα στον αγώνα. Και φτάσαμε στον έκτο γύρο στο τέλος. Πλέον ο Verstappen έχει περάσει τον Τζοβινάτσι, έχουν υποχωρήσει τα ελαστικά του Τζοβινάτσι και πλέον χάνει έδαφος από εμένα. Αλλά τώρα δέχομαι επίθεση από τον Verstappen. Ο οποίος Verstappen είναι με μεσαία ελαστικά. Σίγουρα είναι πιο γρήγορα ελαστικά από τα δικά μου. Δεν έχει φθορά γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς να φθύρονται τα μεσαία ελαστικά. Και βλέπετε εδώ ο Verstappen έρχεται από την
Αριστερή πλευρά και εδώ στην ευθεία τερματισμού να δούμε τον στρίμωξα όσο μπόρεσε για την πρώτη στροφή. Πάτησε πάνω στο κέρκ και καταφέρνω από την εξωτερική να τον κρατήσω πίσω μου τον Max Verstappen και κρατιέμαι ακόμα στην 11η θέση. Να δούμε τώρα και στην ευθεία εδώ με το DRS αν μπορεί να με απειλήσει η Red Bull του Ολλανδού οδηγού. Βλέπετε τώρα βγαίνουμε στην ευθεία με το DRS. Ο Verstappen είναι κολλημένος πίσω μου, έχει ανοιχτό το DRS. Εγώ έχω ανοιχτό το ERS για να αμυνθώ. Πλησιάζει, αλλά έχουμε φτάσει ήδη στην επόμενη στροφή και μάλλον θα καταφέρω να τον κρατήσω πίσω μου και να επιβιώσουμε για άλλον έναν γύρο, να δούμε αν θα μας απειλήσει στη συνέχεια ξανά ο Max Verstappen, που σίγουρα θέλει να με προσπεράσει γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί απομακρύνονται όλο και πιο γρήγορα. Και φτάσαμε στον 15ο γύρο. Είμαι αυτή τη στιγμή στην 5η θέση. Όλοι οι οδηγοί έχουν κάνει αλλαγή ελαστικών. Δεν είχαμε άλλη πίεση από τον Max Verstappen. Γι' αυτό και πηδήξαμε κατευθείαν στον 15ο γύρο. Αλλά πλέον έχω πίσω μου τον Leclerc και τον Alonso. Ο Leclerc που είναι με φρέσκα ελαστικά είναι πίσω μου και με πιέζει. Νομίζω αυτή είναι η τελευταία θέση που μπορώ να κερδίσω, γιατί οι υπόλοιποι οδηγοί, αν κάνουν αλλαγή ελαστικών, κάποιοι έχουν κάνει κιόλα, θα βρεθούν μπροστά μου. Άρα αυτή τη στιγμή παλεύουμε για την 5η θέση με τον Leclerc και τον Alonso, που είναι αυτοί που με απειλούν. Εδώ ο Leclerc είναι πολύ κοντά στην ευθεία τερματισμού. Θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση. Έχει ανοιχτό το DRS. Προσπαθώ εδώ να τον στριμώξω στην πρώτη στροφή. Να δούμε αν θα πατήσει πάνω στο κέρμ. Και ναι, πατάει πάνω στο κέρμ και αποσυντονίζεται λίγο το δικό του μονοθέσιο. Και έτσι καταφέρνω από την εξωτερική στην πρώτη στροφή να τον κρατήσω πίσω μου. Θα κάνουμε πολύ σκληρή άμυνα απέναντι στο Leclerc, ο οποίος έρχεται ξανά εδώ από την δεξιά πλευρά. Από την εσωτερική επιμένει αυτό, αλλά εν τέλει υποχωρεί. Δεν είχε πολύ καλή γραμμή εκεί και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τώρα εδώ με το DRS να δούμε. Θα μπορέσει να με απειλήσει, αρχίζει και με πλησιάζει, αλλά φτάσαμε ήδη στην επόμενη στροφή και δεν θα μπορέσει να με απειλήσει. Κρατιέμαι ακόμα μπροστά. Εδώ, 5η θέση. Έχει σημασία να κρατηθώ στην 5η θέση αυτή μέχρι να έρθει η ώρα για να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών και έτσι να παλέψουμε για αυτή τη θέση μετά με τα μαλακά ελαστικά, γιατί λογικά ο Leclerc και ο Alonso θα ξαναβάλουν μια φορά μεσαία ελαστικά προς το τέλος του αγώνα. Λογικά 2-3 γύρους μετά τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Άρα υπάρχουν ελπίδες σήμερα να παλέψουμε για την 5η θέση. Βλέπετε εδώ ο Leclerc είναι κολλημένος πίσω μου, σχεδόν χτύπησε πάνω μου στα φρένα γιατί εγώ πλέον ζορίζομαι με τη θωρά στα ελαστικά. Βλέπετε εδώ έχει το DRS, κολλάει πίσω μου, παίρνει τα κενά, αλλά έχουμε φτάσει ήδη στην επόμενη στροφή και δεν με απειλεί. Μέσα στις στροφές είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να με απειλήσει. Ό,τι μπορεί είναι στις τρεις ευθείες που έχει η πίστα με το DRS, κυρίως στην ευθεία τερματισμού, όπου εκεί για κάποιο λόγο δεν έχω καλή έξοδο από την τελευταία στροφή σε σχέση με τα μποτάκια. Και βλέπετε ότι ο Leclerc δεν με αφήνει να πάρω ούτε μία ανάσα. Είναι κολλημένος πίσω μου και περιμένει ένα λαθάκι. Ένα μόνο λαθάκι να κάνω και θα με προσπεράσει. Φτάνουμε τώρα ξανά στις δύο τελευταίες στροφές της πίστας, εδώ που είμαι πάρα πολύ αργός. Πρώτη-τελευταία στροφή, τελευταία στροφή. Ο Leclerc είναι κολλημένος πίσω μου. Αλλάζει τώρα γραμμή από τα αριστερά, εδώ με το DRS. Εγώ προσπαθώ να το στριμώξω για την πρώτη στροφή. Δεν θα έχει καλή αγωνιστική γραμμή. Εκεί πατάει πάλι πάνω στο κέρκο. Εγώ από την εξωτερική καταφέρνω και τον κρατάω πίσω μου. Παραμένω ακόμα στην 5η θέση και συνεχίζω και κάνω πολύ ωραία άμυνα απέναντι στον οδηγό της Ferrari και έχουμε δημιουργήσει κιόλας ένα τρενάκι πίσω μας που όλοι είναι σίγουρα πιο γρήγοροι από εμένα, αλλά μείνουμε πολύ δυνατά και κρατιέμαι ακόμα στην 5η θέση. Και βλέπετε πάλι δεν με απειλεί εδώ στην ευθεία με το DRS και έτσι μάλλον τη μόνη απειλή που θα δεχτούμε είναι στην ευθεία τερματισμού. Και πάμε κατευθείαν στο τέλος του ίδιου γύρου. Φτάνουμε πάλι στις τελευταίες στροφές και πάλι εδώ ο Leclerc θα είναι κολλημένος πίσω μου. Αλλάζει αμέσως γραμμή από τα αριστερά. Προσπαθώ εγώ να το στριμώξω όσο περισσότερο μπορεί και ξαναέρχομαι στην αγωνιστική γραμμή. Τώρα εδώ ο Leclerc θα ζοριστεί στα φρένα, πατάει πάνω στο κέρμπ. Βρήκαμε πλέον το κόλπο πώς να αμυνθούμε και έτσι καταφέρνω και κρατιέμαι ακόμα στην 5η θέση. Όλοι οι οδηγοί μπροστά μας έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις αλλαγές ελαστικών. Αυτοί μάλλον δεν θα κάνουν άλλες αλλαγές και αν κάνουν ήδη είναι πάρα πολύ μακριά. Στον αμέσως επόμενο γύρο, ξανά ίδια εικόνα. Leclerc είναι πίσω μου και φτάνουμε στην ευθεία τερματισμού. Εδώ ο Leclerc τώρα θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ρόντα με το Leclerc, πάλι το στριμώγνω, αλλάζω γραμμή ξανά. Έρχομαι στην αγωνιστική γραμμή. Ο Leclerc πάλι πατάει πάνω στο κέρμπ και πάλι εγώ από την εξωτερική πολύ άνετα θα τον κρατήσω πίσω μου. Και όπως έλεγα, οι οδηγοί που είναι μπροστά μας, ακόμα και να κάνουν άλλο ένα pit stop από εδώ και πέρα, θα βρεθούν πάλι μπροστά μας και δεν θα μπορέσουμε να τον απειλήσουμε. Άρα, ό,τι μάχη δίνουμε είναι εδώ για την 5η θέση και είναι μια φοβερή θέση από εκεί που ξεκινήσαμε. Πάλι εδώ, ευθεία με τον DRS έρχεται ο Leclerc, του αφήνω λίγο χώρο, καλά μετά του έκλεισα αμέσως την πόρτα για να δει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χωθεί από εκεί, ήμασταν ήδη πολύ κοντά στην στροφή και έτσι του έκλεισα την πόρτα στα μούτρα και τον αφήνω
πίσω μου ακόμα έναν γύρο. Αλλά επιμένει, έχει πιο φρέσκα ελαστικά σίγουρα από εμένα. Εγώ έχω πάρα πολύ φθορά. Έρχεται τώρα ο Leclerc εδώ από τα αριστερά. Βρήκε ένα κενό, χώνεται και από την εσωτερική. Αλλά εν τέλει υποχωρεί και ακόμα παραμένω στην πέμπτη θέση. Τώρα πλησιάζουμε την πίσω ευθεία τη πίστα με το DRS. Ο Leclerc είναι πάρα πολύ κοντά. Εδώ πήγε να χωθεί από την εσωτερική. Νομίζω ακουμπήσαμε κιόλα λιγάκι. Αλλά δεν κατάφερε να με προσπεράσει. Άργησε πολύ στα φρένα εκεί ο Leclerc. Εγώ ζορίζομαι πολύ να φρεναρω πλέον γιατί δεν έχω την πρόσφυση που θα είχα κανονικά με πιο φρέσκα ελαστικά. Και ζορίζουμε πάρα πολύ στα φρεναρίσματα. Αλλά ακόμα κρατιέμε στην πέμπτη θέση. Ο Leclerc επιμένει. Βλέπετε οι οδηγοί μπροστά. Ο Sainz, ο Hamilton μπαίνουν στα πίτα. Άρα πιθανόν να πλησιάσει η ώρα για κάποιους οδηγούς που ήταν ενδεχομένως με μαλακά ελαστικά να βάλουν ξανά τα μεσαία αφού έχουν βάλει ήδη μια φορά. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι και ο Leclerc, ο οποίος βλέπετε απομακρύνουμε κιόλας λιγάκι εδώ από το Leclerc. Ο Leclerc από ό,τι φαίνεται κάνει κίνηση, ναι, να μπει στα πίτα, αλλά θα βάλει πάλι τα μεσαία για να ολοκληρώσει τον αγώνα του και έτσι γλιτώσαμε για την ώρα από τον Leclerc. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών στο τέλος του 23ου γύρου. Τώρα θα μπούμε, θα χάσουμε κάποιες θέσεις, αλλά νομίζω υπάρχουν ακόμα οδηγοί που χρωστάνε pit stop. Θα βρεθούμε τώρα εκτός βαθμών, γιατί θα περάσουν πολλοί οδηγοί μπροστά μας. Εδώ θα βάλουμε τώρα όμως τα μαλακά ελαστικά. Λογικά θα έχουμε πολύ καλό ρυθμό για τους γύρους που απομένουν σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε ακόμα 7 γύρους μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας. Βγαίνουμε τώρα από το pit lane. Βλέπετε ο Leclerc είναι μπροστά μας, αλλά είναι με σκληρή γόμα και ίσως να μπορέσουμε να τον απειλήσουμε μέχρι το τέλος. Θα είναι πάρα πολύ κοντά. Βγήκα στην 14η θέση. Κάποιοι οδηγοί μπροστά μας θα έχουν pit stop. Ήταν πολύ κοντά ο Russell. Ευτυχώς κατάφερα να βρεθώ μπροστά από το Russell. Και τώρα θα πιέσουμε για τους υπόλοιπους γύρους να φτάσουμε τους οδηγούς που είναι μπροστά μας, όπως ο Leclerc και όποιος άλλος δεν έχει ακόμα κάποιο pit stop να κάνει, που νομίζω ένας από αυτούς είναι ο Raikkonen που βρίσκεται λίγο πιο μπροστά. Και στο τέλος του 26ου γύρου είμαστε στην 11η θέση. Μπροστά μας είναι ο Leclerc και ο Raikkonen. Πίσω μας είναι ο Verstappen, ο οποίος Verstappen εδώ δεν θα μπορέσει να μας απειλήσει γιατί έχω και εγώ DRS και έχει και αυτός. Εδώ υπάρχει μια μάχη ανάμεσα σε Leclerc και Raikkonen. Βλέπετε εδώ καθυστερούν ένας τον άλλον και μας δίνουν την ευκαιρία να τους πλησιάσουμε εδώ. Προσπαθούμε να έχουμε καλή έξοδο από την τρίτη στροφή της πίστας. Τώρα εδώ θα αλλάξουμε γραμμή. Θα χωθούμε από την εσωτερική στο Raikkonen εδώ και ακουμπάω πάνω στο Leclerc. Ακούμπησα πάνω στο Leclerc και μάλλον έχω σπάσει λίγο τη δική μου αρετομή. Πέρασα βέβαια το Raikkonen, ανέβηκα στην 10η θέση. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια επίθεση εδώ στο Leclerc. Το πλησιάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Χώνουμε όμως λίγο από την εσωτερική. Ήθελα να του δείξω ότι θα κάνω την επίθεση. Μου έκλεισε όμως την πόρτα πολύ έξυπνα, όπως το έκλεισα και εγώ πιο πριν. Και από εδώ και πέρα θα είναι λίγο δύσκολο, αν έχω όντως φθορά στην αρετομή, να κάνω άμυνα απέναντι στο Verstappen και δεν ξέρω τι γίνεται με τους οδηγούς που είναι μπροστά μας. Για κάποιο λόγο, μάλλον οι οδηγοί που είναι μπροστά μας δεν έχουν άλλο ένα pit stop. Μπορεί κάποιοι οδηγοί που είναι μπροστά μας να ήταν όντως σε στρατηγική ενός pit stop, να έχουν ξεκινήσει και αυτοί με στρατηγική, με σκληρά ελαστικά, να βάλανε μεσαία και τώρα βρίσκονται μπροστά μας. Ήταν κάτι το οποίο δεν το υπολόγισα, δεν το σκέφτηκα καν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και τώρα παλεύω μόνο για έναν βαθμό. Ξεκίνησα 13ος και αυτή τη στιγμή παλεύω για την 10η θέση. Βλέπω ότι κρατιέμαι κοντά στον Leclerc. Βέβαια, τώρα όσο θα περάσουν οι γύροι θα έχω φθορά στα δικά μου ελαστικά και μάλλον δεν θα μπορέσω να κρατήσω ρυθμό μαζί του και πιθανόν να δεχτώ επίθεση από τον Verstappen, ο οποίος είναι και αυτός σε ίδιο ρυθμό. Είναι σε είτε στρατηγική πλέον στην ουσία στην φθορά στα ελαστικά, άρα έχει πιο δυνατό μονοθέσιο, έχει ήδη φθορά στα ελαστικά και με το δυνατό του μονοθέσιο πιθανόν να μας απειλήσει μέχρι το τέλος για να μας προσπεράσει. Ο Leclerc απομακρύνεται. Νιώθω ότι έχω λίγη φθορά στην αεροτομή. Τώρα εδώ έρχεται ο Verstappen από τα αριστερά στην ευθεία τερματισμού. Προσπαθώ να το στριμώξω. Έχει την εσωτερική αυτό στην πρώτη στροφή. Μάλλον θα πατήσει πάνω στα κέρμπα. Ναι, όχι, δεν πάτησε πάνω στα κέρμπα, αλλά βρήκα κάποιο τρόπο εδώ να κρατηθώ ακόμα μπροστά από τον Verstappen που επιμένει από την εσωτερική. Αλλά εν τέλει υποχώρησε και κρατιέμαι ακόμα στην 10η θέση. Μάχη για έναν βαθμό σε αυτόν τον αγώνα. Όλα για όλα θα τα δώσουμε για αυτόν τον έναν βαθμό. Και φτάνουμε στον τέλος του 21ου γύρου. Βλέπετε πάλι Verstappen είναι κολλημένος πίσω μου. Μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού. Από τα αριστερά θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση με τον DRS. Βλέπετε έρχεται ο Verstappen. Το στρίμωξα όσο μπόρεσα και από την εξωτερική εδώ. Μάλλον θα καταφέρω να τον κρατήσω πίσω μου. Και ακόμα κρατιέμαι στην 10η θέση. Δύο γύρους ακόμα. Ο Leclerc έχει απομακρυνθεί. Αυτός είναι ο μόνος βαθμός που μπορούμε να παλέψουμε σήμερα. Και φτάνουμε τώρα στο τέλος
του προ-τελευταίου γύρου. Θα μπούμε τώρα στον τελευταίο γύρο. Ο Verstappen είναι κολλημένος πίσω μου. Θα έχει φοβερή έξοδο από την τελευταία στροφή. Να δούμε. Κολλάει πίσω μου. Παίρνει τα κενά. Αλλάζει γραμμή. Προσπαθώ να το στριμώξω. Έχει το DRS. Βλέπετε. Έχει την πολύ εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Δεν πάτησε πάνω στα κέρμπο που σπατούσε ο Leclerc. Αλλά και πάλι κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου την ώρα που ο Lewis Hamilton παίρνει την νίκη. Αυτό είναι ο τελευταίος γύρος. Εδώ πρέπει να τα δώσουμε όλα για όλα για να παραμείνουμε σε αυτή τη δέκατη θέση. Να πάρουμε έναν χρυσό βαθμό. Έναν πολύ σημαντικό βαθμό για να πάμε μετά στον επόμενο Grand Prix που πάλι μας περιμένουν κάποιες δυσκολίες τα οποία θα σας τα εξηγήσω στο επόμενο επεισόδιο, δεν θα σας τα πω τώρα, αλλά τώρα εδώ παλεύουμε για τον τελευταίο βαθμό για αυτόν τον αγώνα. Λίγες στροφές ακόμα μας χωρίζουν από το να πάρουμε έναν βαθμό. Τελικά δεν μας βγήκε τόσο καλά με τη στρατηγική όπως το υπολόγισα, γιατί μας την έφεραν τα μποτάκια με τη στρατηγική ενός pit stop. Κάτι που δεν το περίμενα, αλλά δεν πειράζει, παίρνουμε έναν βαθμό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και λέω παίρνουμε έναν βαθμό αν καταφέρουμε να τερματίσουμε σε αυτή τη δέκατη θέση. Ο Verstappen είναι ακόμα πίσω μου. Είναι και ο Αλόνσο εκεί. Και οι δύο πιέζουν να προσπεράσουν. Ξέρουμε και εγώ και ο Verstappen ότι πλέον έχουμε φθορά στα ελαστικά. Μπορούμε να δεχτούμε πίεση από τον Αλόνσο. Βλέπετε, ο Verstappen έρχεται με τον DRS. Αφήνουμε ανοιχτή την εξωτερική γραμμή. Εδώ προσπαθεί να ρίξει μια ματιά ο Verstappen. Το στριμώχνω να ρίξει τη γραμμή του και καταφέρω και τον κρατάω πίσω μου. Και νομίζω από εδώ και πέρα δεν μπορεί να με απειλήσει ακόμα και στις δύο τελευταίες στροφές που εγώ είμαι πιο αργός, γιατί έτσι όπως βγαίνουμε από την τελευταία στροφή αμέσως περνάμε τη γραμμή τερματισμού και μάλλον θα τερματίσουμε στην δέκατη θέση εκτός αν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Ακόμα 4 στροφές. Εδώ ο Verstappen προσπαθεί, περιμένει να κάνω κάποιο λάθος, αλλά δεν το κάνω παρόλο που ζορίζομαι με τη σπασμένη αεροτομή. 2 στροφές ακόμα, προ-τελευταία στροφή. Από εδώ και πέρα τέρμα γκάζι, τελευταία στροφή. Βγαίνουμε στην ευθεία τερματισμού, περνάμε τη γραμμή τερματισμού και παίρνουμε έναν πολύτιμο βαθμό για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά και για εμένα σαν οδηγός. Για άλλη μια φορά ο Leclerc τερματίζει μπροστά μας, παίρνει παραπάνω βαθμούς από εμένα ο Leclerc και κάνει πιο δύσκολη τη ζωή σε μένα σε όσον αφορά τη μάχη μαζί του, γιατί πιστεύω ότι μέχρι το τέλος σεζόν θα έχουμε αρκετές αναβαθμίσεις αλλά και τύχη, ελπίζω να έχουμε βέβαια την τύχη, για να καταφέρω να τερματίσω μπροστά του στο βαθμολογικό πίνακα. Μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Lewis Hamilton και νομίζω δεύτερος ήταν ο Valtteri Bottas και τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο Carlos Sainz που ήταν σε στρατηγική ενός pit stop. Πάρα πολύ δυνατός ο οδηγός της Ferrari, ή τρίτος ή τέταρτος έχει τερματίσει. Θα το δούμε σίγουρα στην κατάταξη μόλις πανηγυρίσουν οι οδηγοί μας εδώ που πήρανε το βάθρο. Βλέπετε, Lewis Hamilton ο μεγάλος νικητής, δεύτερος Valtteri Bottas, τρίτος ο Carlos Sainz όπως έχω πει, και ο Lewis Hamilton με άλλη μια νίκη πάλι μεγαλώνει το προβάδισμα στο βαθμολογικό πίνακα των οδηγών. Στους κατασκευαστές ξέρετε πολύ απλά ότι εφόσον συνέχεια βγάλουν αυτοί το 1-2, πάνε για ένα πολύ εύκολο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η μάχη θα είναι μόνο μεταξύ τους και είναι λίγο δύσκολο για τον Bottas που είναι αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Εδώ βλέπετε την τελική κατάταξη. Valtteri Bottas πήρε τουλάχιστον τον ταχύτερο γύρο και έτσι πήρε έναν βαθμό από τον Lewis Hamilton. Εγώ τερμάτισα 10ος, πήρα έναν πολύτιμο βαθμό, πολύ σημαντικό για εμένα αυτό, και τον ταχύτερο γύρο είναι παρόμοιο με του Leclerc, αυτό είναι πάλι πολύ σημαντικό. George Russell άλλη μια φορά εκτός βαθμών και συνεχίζω και είμαι ο μόνος οδηγός στη Williams που φέρνει βαθμούς. Θα δούμε τώρα και τον βαθμολογικό πίνακα των οδηγών αλλά και των κατασκευαστών, να δούμε και οι πρώτοι δύο τι γίνεται μεταξύ μας και εμένα σε σχέση με τους άλλους οδηγούς. Εννοείται ότι άλλη μια φορά χάσαμε τη μάχη απέναντι στην Αλφα Τάουρι, πάλι και οι δύο Αλφα Τάουρι πήραν βαθμούς και παραπάνω από μας, πολύ παραπάνω, και μάλλον θα δυσκολευτούμε να τους ξαναπροσπεράσουμε. Βλέπετε εδώ, παραμένω στην 8η θέση του βαθμολογικό πίνακα σε ισοβαθμία με τον Πιέρ Γκασλί και 27 βαθμούς πίσω από τον Leclerc. Στην βαθμολογία των οδηγών, στην πρώτη θέση είναι ο Lewis Hamilton, δεύτερος είναι ο Valtteri Bottas με 51 βαθμούς διαφορά, και στη βαθμολογία των κατασκευαστών βλέπετε χάνουμε πολύ έδαφος πλέον από την Alfa Tauri. 95 βαθμούς έχει η Alfa Tauri στην πέμπτη θέση, 69 εμείς, και αρχίζει και μας πλησιάζει η Alpine με τους 62. Έχουμε ακόμα έναν δρόμο μπροστά μας, πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά δείχνουμε ότι δεν έχει τόσες δυνατότητες το μονοθέσιό μας. Όμως εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε εννοείται να με στηρίξετε και με μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να μπορώ να συνεχίσω αυτές τις σειρές που ανεβάζω καθημερινά. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix της Ιαπωνίας και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!